με πολύ προσοχή τη δήλωσή σας χθες στην Κοζάνη. Δηλώσατε ότι θεωρήστε βέβαιο ότι το αρδευτικό έργο της βόρειας πλευράς του Πολυφύρου θα ενταχθεί στο ΣΕΣ. Και επίσης χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που είπατε προηγουμένως, γιατί και εμείς είμαστε αυτής της φιλοσοφίας ότι τα προβλήματα επειδή είναι κοινά και πιστεύω τουλάχιστον και εγώ και το έχω αποδείξει προσωπικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, πίστευα ότι πρώτα θα καθόμασταν όλοι, θα καταθέταμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας, τους προβληματισμούς μας, το τι έχει ο καθένας με πάρα πολύ προσωπικό αγώνα στην πορεία του έχει καταφέρει σε θέμα οριμότητας μελετών, και το τονίζω αυτό, γιατί άκουσα ότι είχε όρημη μελέτη του Πολύφτου, από όσο ξέρω δεν έχει, και το προσπερνάω σε αυτό. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό, που το προείπε προηγουμένως και ο φίλος μου Πασχάλης. Έχω ένα φράγμα στο γέρμα. Είναι 9 χρόνια. Είναι γεμάτο το φράγμα. Από κάτω υπάρχει ένα αγρόκτημα. Έχει τελειώσει ο λαδασμός. Έχουν τελειώσει τα παράλληλα έργα λαδασμού. Είναι περίπου 3.800 στρέμματα. Είναι ίσως το πιο εύκολο αρδευτικό που μπορεί να γίνει. Η μελέτη είναι απόλυτα όρημη, με όλες τις αδειοδοτήσεις, με έναν προπολογισμό 4 εκατομμύρια. Όπως είπε και ο Ανέσης, αυτά πάνω στο 30% με 2 εκατομμύρια, σε 6 μήνες γίνεται. Αν αυτό είχε γίνει, δεν θα είχαν κλείσει 10 κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι το μεγαλύτερο κτηνοτροφικό χωριό και ξέρετε γιατί έκλεισαν. Γιατί το κόστος των ζωοτροφών έχει εκτοξευθεί. Ενώ σε εκείνη την περίπτωση θα είχε αλλάξει άλλη την οικονομία, θα είχαν ανοίξει άλλες 30 μονάδες. Εγώ δεν έχω να αντιπροσωπώ τίποτα ούτε με τους γειτονικούς νομούς, ούτε με την Κοζάνη. Η Κοζάνη όμως έχει και μια ΔΕΗ που έχει πολλαπλά ωφέλη τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Όχι απλά δεν τα έχουμε, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μας βάζει πολύ πιο πίσω. Που να μην μπορούμε να διεκδικούμε κάποια άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η πρόταση η οποία έγινε, λοιπόν, με θεωρώντας ότι είναι όρημη μελέτη. Δεν έχει τίποτα δεν έχει. Έχει μία προμελέτη. Σας το λέω υπεύθυνα. Αυτά που σας είπα εγώ έχουν πλήρες μελέτες, αναλυτικούς προϋπολογισμούς, περιβαλλοντικές αντιδοτήσεις, τα πάντα. Εγώ σε τέτοιες αντιδικίες. Αν δεν είναι θέμα τη δικιά του, ξεκαθάρισα να μην παρεξηγούμε. Είναι θέμα απόλυτης πραγματικότητας και ρεαλισμού. Και να μην παρεξηγούμε. Ξεκαθαρίζω ότι ως περιφέρεια με κεντρικό στόχο εσείς έχετε αποφασίσει. Εμείς μέσα στο ΠΑΡ, στα πλαίσια της οροφής που έχουμε για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα σας το δώσω. Ωραία. Άρα δηλαδή όλα αυτά που σας είπα θα πούν. Το συγκεκριμένα έργο που αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, είχαμε πάρει απόβαση του Περιφερειακού Συμβούλιο και είχαμε δώσει προτεραιότητα για κάθε νομό που είχαμε κάνει συναντήσεις και με τον κύριο Σκανδαλίδη και στη συνέχεια και με τους άλλους υπουργούς. Είχε πάρει απόβαση του Περιφερειακού Συμβούλιο ποια έργα για κάθε περιφερειακή ενότητα, υπάρχει ετοιμότητα, όπως και ο Αλέξης Αγγελής αναφέρθηκε για το αρδευτικό της Πενταβρίσου και με απόβαση του Περιφερειακού Συμβούλιου, με όλους τους δημάρχους, έχουμε καταθέσει πρόταση συγκεκριμένη και για να δοθούν προτεραιότητες στα έργα που έχουν ετοιμότητα. Και όπως είπε εδώ ο Δήμαρχος, μπαίνουν έργα που δεν έχουν καμία ετοιμότητα. Προπαντός για το έργο ας πούμε, που αναφέρθηκε, να πούμε, της Γέρμας και ο Ανέστης που αναφέρθηκε για την Πεντάβρηση και τη Βασιλιάδα, ήταν στις προτεραιότητες με απόφαση του Περιφερειακού Συμβούλου. Δυστυχώς έτσι λειτουργούν οι υπουργοί, κύριε Υπουργέ. Ήταν όρημα και τα οποία εσείς τα εντάξατε μέσα στο σχεδιασμό της περιφέρειας, γιατί δεν γίνανε φυσικά επιλέξιμα. Σας ρωτώ γιατί δεν γίνανε επιλέξιμα. Γιατί εξαγγέλανε υπουργοί, κύριε Υπουργέ, όπως εξαγγέλατε χθες στην Κοζάνη, έργα μη όρημα να ενταχθούν. Άρα δεν ήταν όρημα. Βεβαίως. Γι' αυτό που εξαγγέλατε χθες δεν είναι όρημα. Άρα δεν είναι όρημα κι αυτά. Δεν ήταν όρημα. Είναι απόλυτο όρημα. Εγώ είμαι μέσα να μπορώ να σας φέρω όλες τις μελέτες. Κύριε Υπουργέ, εξαγγέλθηκαν μη όρημα και απερίφθησαν τα όρημα. Τα πράγματα είναι απλά. Πολύ απλά είναι.